Όπως είπες και εσύ στην αρχή, από σήμερα στις υπεραγορές, όταν πάμε να αγοράσουμε χαλούμι, αγοράζουμε χαλούμι, pop, το πιστοποιημένο προϊόν, με τις απαραίτητες ποσοστώσεις. Αυτό το πρότυπο που για πάρα πολλά χρόνια η Κυπριακή Δημοκρατία έκανε τον αγώνα του προκειμένου να το κατοχυρώσει. Τώρα λίγο κάνουμε νερά εμείς ήδη, θα βρούμε όμως την τελική λύση. Από σήμερα στις υπεραγορές, οποιοδήποτε προϊόν δεν είναι χαλούμι, απλά θα απολυθεί και δεν θα επιστρέψει πίσω με την ονομασία χαλούμι. Λευκό τυρί, κυπριακό τυρί, grill cheese, όπως θέλει ο καθένας να το βαφτίσει. Τυρί με πρόσθετα. Ναι. Το χαλούμι που... ναι, και το χαλούμι που θα έχει στα ψυγεία των υπεραγορών θα είναι το χαλούμι το original. Και πάμε εδώ να δούμε τον γιατρό του χαλουμιού, ο κύριος Μιχάλης. Είναι εδώ μαζί μας, Μιχάλης Σακαλής. Βρισκόμαστε στη δική του μικρή βιομηχανία, που μικρή-μικρή αλλά κάνει πολύ ωραίο, εξαιρετικό χαλούμι. Έφαγες ήδη? Θα το δοκιμάσω στο τέλος. Ο Ανδρέας ο Δανιηλίδης, όχι δεν έφαγα, ο Ανδρέας ο Δανιηλίδης, ο κάμεραμαν, έφαγε και έχει ξετρελαθεί. Κύριε Μιχάλη μου, από σήμερα χαλούμι. Μόνο χαλούμι μπόπα από σήμερα στις υπεραγορές. Οτιδήποτε άλλο δεν θα ονομάζεται πλέον χαλούμι. Δεν θα μπορεί να ονομάζεται πλέον χαλούμι. Και εσύ τόσα χρόνια κάνεις χαλούμι που ουσιαστικά δεν υπήρχε το pop, πάλι pop έκανες. 100% εγώ πρόβειο το γάλα που χρησιμοποιείς. Εδώ και 35 χρόνια παράγουμε σε εισαγωγικά pop, χωρίς να υπήρχε η έγκριση του pop. Τώρα με το pop είμαστε και επιστοποιημένοι. Βασικά άνθρωπος παρήγαγε χαλούμι. Βασικά λέω χαλούμι, οι άλλοι είχαν βάλει όλα τα υπόλοιπα. Ναι. Ναι, ακριβώς. Η διαδικασία. Ακούσατε εσείς πως κατοχυρώθηκε το χαλούμι, είναι pop. Και είναι η διαδικασία που έγινε. Φαντάζομαι σας έγιναν ελέγχοι εδώ στο εργαστήριό σας. Από την ανεξάρτητη εταιρεία Veritas από την Ελλάδα, η οποία έστειλε έναν άνθρωπο εδώ, εκπαιδευμένο. Έγινε έλεγχος στα βιβλία του HACCP, στις μονάδες που παραλαμβάνουμε το προβίον το γάλα. Μας ζητήθηκαν κάποια έξτρα πράγματα, όπως γιώσμος κυπριακός, το οποίο και φέραμε, και κάποια άλλα πράγματα που οποία ήταν ελάχιστα που έλειπαν, ώστε να πάρουμε την τελική έγκριση, το οποίο και πήραμε. Λοιπόν, να κάνουμε λίγο στην άκρη, Ανδρέα Δανιηλίδη, δείξε εικόνα, τι να μας βλέπετε εμάς. Εδώ είναι το χαλούμι, όνομα και πράγμα. Να το δούμε κάτι, το βλέπεις. Είναι το παραδοσιακό χαλούμι, το διπλωμένο με το δυόσμο τον κυπριακό. Να πούμε πως εδώ τα παιδιά που βρίσκονται στην παραγωγή και η Γιώτα, η κόρη του κύριου Μιχάλη, ο οποίος τόσο είναι ντροπαλή και δεν πρόκειται να τη δείξουμε, μόνο τα χέρια της. Να κάνουμε τώρα τη στροφή, να δούμε εδώ το καζάνι, το οποίο κάνουν το χαλούμι, είναι χαλούμια μέσα. Ένα τόνο, μα είπατε κύριε Μιχάλη σήμερα. Ναι, ένα τόνο. Ένα τόνο. Πάμε να δούμε λίγο τη διαδικασία, να μα εξηγήσετε εδώ. Ανδρέα, δώσε εικόνα. Βλέπουμε, είναι σαν μια. Δεν θα πω ότι είναι πλάκα, ανομοιόμορφο σχήμα. Ναι. Και εσεί πιάνετε το διπλό. Λόγω του ψησίματος. Αλατίζουμε, προσθέτουμε ένα άλλας με δυόσμο πάνω, διπλώνεται. Μετά από κάποιο χρονικό διάστημα να κρυώσει, θα ελέγξουμε τη θερμοκρασία, θα μπει στη χύτρα μαζί με άλμη, ούτως ώστε να απορροφήσει το χαλούμι το άλας που χρειάζεται για να διατηρηθεί και επίσης να κρατήσει και τη γεύση του ως χαλούμι. Κύριε Μιχαλή μου, να μας πεις τώρα, επειδή έχουμε αυτές τις ποσοστώσεις στο γάλα, εσένα δεν σε ενδιαφέρει τόσο η ποσοστώση, γιατί είσαι στο 100%, η τιμή του γάλακτος σήμερα, μαθαίνουμε πως υπάρχει και έλλειψη σε γάλα, εδώ νομίζω ότι ο ανεμιστήρας λίγο μπορεί να μας κάνει ζημιά στον ήχο, αυτή η έλλειψη που υπάρχει στο γάλα αυξάνει και την τιμή του χαλούμι, έτσι. Είναι και η έλλειψη, αλλά δεν μπορούσε να γίνει διαφορετικά, πρέπει να στηρίξουμε και τους υποπροβατοτρόφους, γιατί ήταν σε δύσκολη θέση για αυτή. Σίγουρα θα αυξηθεί. Λόγω του pop θα αυξηθεί, βεβαίως. Λόγω του pop, αυτό είναι λογικό. Ενδεχομένως να μειωθεί και η τιμή του άλλου τυριού. Ναι, θα μειωθούν οι τιμές των υπολείπων, που δεν είναι χαλούμι. Είτε είναι άσπρο τυρί ή ό,τι μπορεί να είναι. Όπως θέλει να το ονομάσει ο καθένας. Ναι. Και πέστε μου τώρα να δούμε, αυτό υπήρχε μέσα στις προϋποθέσεις, μέσα στο φάκελο χαλούμι, ήταν και η υγρασία του χαλούμιου. Ναι. Το θέμα με την υγρασία. Ήταν ένα θέμα που συζητήθηκε, γιατί η υγρασία που καθορίσα δεν ήταν αρκετή ούτως ώστε το χαλούμι να διατηρείται για το χρόνο ζωής που προσθέτουμε, που βάζουμε πάνω στα προϊόντα μας. Και εκτός από αυτό, χρειάζεται για να διατηρήσει και τα χαρακτηριστικά της γεύσης του
απορροφώντας η υγρασία και, την ανάλο, και τον άλογο άλλας. Και τώρα είναι στο 50%? 52. 52%. Το 46% που ήταν. Ναι. Δώστε μου τώρα λίγο εικόνα με τον κόσμο που έρχεται εδώ. Σας ρωτάει, Μιχάλη, το χαλούμι που αγοράζουμε είναι pop? Το γνωρίζει, γιατί ο κόσμος ο πολίτης, ναι, δεν ξέρει και τι είναι ακριβώς το pop. Συγκεκριμένα σήμερα είχα πελάτες εδώ, οι οποίοι με ρωτήσα. Τώρα, Μιχάλη, είσαι pop? Ναι, βεβαίως είμαι. Εντάξει, δεν ρωτούσε. Στην ουσία, πάντα είμαστε pop, γιατί ήταν πάντα παραδοσιακά. Όμως, ναι, πιάσαμε την έγκριση μας, είναι pop. Ναι. Πέρα από την Κυπριακή αγορά, σας βρίσκουμε σε υπεραγορές. Μας είπατε πώς είστε και στο εξωτερικό. Ναι, στέλνουμε και κάποιες προσφέρειες στην Αγγλία συγκεκριμένα και σε μεγάλες αλυσίδες υπεραγορών στην Κύπρο. Μικρά καταστήματα, ταβέρνες, έχουμε πάντα. Και ο κόσμος μπορεί να περάσει και εδώ στην Τρομολαξιά, στο δικό σας εργαστήριο, να πάρει το χαλούμι ζεστό. Ναι, βεβαίως, και τις λιανικές πωλήσεις εδώ, ναι, βεβαίως. Και το χαλούμι ζεστό και την αναρίντου και τα πάντα. Και το γιαούρτι και τα πάντα όλα. Ναι. Ναι, ναι. Δεν αλλάζει ουσιαστικά τίποτα ούτε στην τιμή σε αυτό το τυροκομείο. Απλά είναι μόνο η συσκευασία, θα αναγράφει πάνω το pop. Διότι τα συστατικά είναι τα ίδια, εκτός αν έχει κάτι αυξηθεί άλλο κόστος. Ακριβώς. Ακριβώς. Ναι. Δεν έχετε αλλάξει κάτι σε σχέση με τώρα με τη διαδικασία που γίνεται. Είναι κανονικά το packing σας, η συσκευασία είναι όπως ήταν. Αναγράφετε τώρα το pop? Αναγράφετε το pop. Ήδη στο ψυγείο έχω κάποια χαλούμια τα οποία είναι με το σήμα του pop. Το μόνο που άλλαξε, τα συστατικά, τα πάντα ήταν τα ίδια. Δεν αλλάξαμε κάτι εμείς. Και αυτό είναι το που πρέπει να προσέχει και ο κόσμος όταν πάει να αγοράσει από οπουδήποτε χαλούμι, να αναγράφεται το pop, να υπάρχει ειδική σήμανση, να ξέρει τι αγοράζει, να μην του πουλάνε χαλούμι και να είναι κάτι άλλο. Εντάξει, και εκτός από το pop είναι και τα συστατικά που γράφει πάνω. Μπορείς να ξεχωρίσεις ένα χαλούμι το οποίο είναι αμυγός εγωπρόβιων από ένα μεικτό χαλούμι, το οποίο και τα δύο είναι pop. Μπορώ να ξεχωρίσει και τα πολλά. Ιάκωβε, διαφοροποιείται η τιμή λοιπόν, όταν είναι 100% εγωπρόβιο από το να είναι 51%, με, βέβαια τώρα είναι πολύ χαμηλότερα τα ποσοστά, 25% το εγωπρόβιο. Ναι, τώρα είναι στο 10%. Ναι, τώρα είναι στο 10% η ποσοστό του αγελαδινού μαζί με το εγωπρόβιο. Ναι, η τιμή του εγωπρόβιου, του χαλουμιού που είναι 100% εγωπρόβιο, είναι πιο ακριβό από τα υπόλοιπα χαλουμιά που είναι μεικτό το γάλα? Είναι, πάντα υπήρχε μια διαφορά στην τιμή. Φυσικά τώρα και το μειχτό θα ακριβώσει, όπως και το πρόβιο. Γιατί η αύξηση που θα δώσουμε στις μονάδες, στους κτηνοτρόφους μας, θα είναι αρκετά καλή, η οποία προϋποθέτει να αυξηθούν και οι τιμές του χαλουμιού. Οκ, κατανοητό. Εντάξει, τώρα νομίζω ότι φτάνοντας στο τέλος, έχετε κάτι άλλο να ρωτήσετε ή να κάνουμε επιδρομή? Για ακόμη να σου πω την αλήθεια, σας άκουγα βεβαίως, αλλά έβλεπα εκείνη την ώρα το χαλούμι και σκεφτόμουν τώρα που είναι και ζεστό, έτσι μαλαχτό. Να μου φέρεις, σε παρακαλώ. Θα να σου φέρω χαλούμι. Αν θες την επόμενη σύνδεση, μένω εγώ μέσα αναπληρωματικός και έρχεσαι εσύ και κάνεις το χαλούμι. Πάντως εδώ βλέπω. Μισό λεπτάκι, σε παρακαλώ. Να πέσουμε το θέμα, να δοκιμάσουμε το χαλούμι. Φρέσκο όπως είναι, να σας πω τώρα. Ωραία, ε. Χαλούμι, ναι. Λοιπόν. Εξαιρετικό. Καλή όρεξη. Οπότε πετάσουμε φούρνο να φέρω και ένα ψωμί και τα πούμε του χρόνου. Λοιπόν. Έχουμε τα πάντα. Φάτε και το ψωμί σας, βάλτε και λίγο βούτυρο άμα είναι. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά. Στο μεταξύ δεν ξέρω αν έχουμε τη φωτογραφία να δείξουμε. Τα άλλα τα τυριά θα πρέπει να αναγράφουν κάτι. Την έχουμε να δείξουμε? Την φωτογραφία δεν την έχουμε. Λοιπόν, να χαιρετήσουμε τότε την κυρία Πύργου. Την έχουμε τελικά, παιδιά, ή δεν την έχουμε? Την κυρία Πύργου, να συζητήσουμε για τη δικαιοσύνη για όλους. Με πρωτεργάτρια, την έχουμε, παιδιά? Άντε, δείξτε την. Λοιπόν, βλέπουμε εδώ, έτσι θα είναι τα τυριά. Δεν θα αλλάξει ουσιαστικά η γεύση τους. Αν θα ακριβίνει το χαλούμι pop, μπορείτε να συνεχίσετε να παίρνετε το χαλούμι που αγοράζετε και πριν. Απλά θα ονομάζεται κυπριακό τυρί. Έτσι θα είναι ικανοποιημένοι όλοι και αυτοί που θέλουν πραγματικά χαλούμι να φάνε, επιλέγουν ή φουλ εγωπρόβιο ή με τις ποσοστώσεις μέχρι να φτάσουμε στο επιθυμητό αποτέλεσμα.